Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Ξεκινάμε τι επιχειρηματικέ ειδήσει από τι δύο δημόσιε προτάσει για τι εταιρείε ηχθιοκαλλιέργεια Νιερέα και Σελόντα, οι οποίε θα αποχωρήσουν από το ελληνικό χρηματιστήριο. Για τον Νιερέα, η δημόσια πρόταση θα έχει τιμή 0,23 ευρώ αναμετοχή, και για τη Σελόντα 0,10 ευρώ. Και οι δύο εταιρείε θα μπουν πλέον κάτω από το άρμα τη Ανδρομέδα και θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο όμιλο ιχθοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Να περάσουμε στη δεύτερη είδηση, να πάμε στη γαλλική πολυεθνική Λιρόι Μερλίν, η οποία μίσθωσε το εισόγειο του πρώην εργοστασίου Μουζάκη, εδώ κοντά στον Κυφισό, θα φτιάξει το μεγαλύτερο κατάστημα στην Ελλάδα, με μια έκταση 12.000 τετραγωνικών μέτρων. Ο γαλλικό πολυεθνικό όμιλο έχει εξαιρετική παρουσία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό πλέον φτιάχνει και αυτό το μεγάλο κατάστημα στον Κηφισό, στο Κυφισό, στο πρώην εργοστάσιο τη κλωστοφαντουργία Μουζάκη. Τελειώνουμε με το κόστος που έχουμε έως τώρα από τον κλάδο κρουαζιεροπείων παγκοσμίω. Σήμερα υπολογίζει ότι είναι πάνω από 70 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώ στο μισό έχει μειωθεί η μεταφορική κάνω των κρουαζιεροπείων. Θυμίζω ότι αυτή η περίοδο είναι περίοδο για κρουαζιερόπλια, κυρίω για όσοι ήταν από τη Βόρεια Ευρώπη που θέλουν να κάνουν αυτή την περίοδο ταξίδια. Έχουν σταματήσει 112 κρουαζιερόπλια παγκοσμίω, τα οποία έχουν το 45 50% τη παγκόσμια χωρητικότητα. Ήταν οι σημαντικότερε επιχειρηματικέ ειδήσει. Αύριο το βράδυ, καλή σας νύχτα.